αντιπαθήσουν με την αλήθεια και την αντιπολίτευση και η συμπολίτευση και η δημοτική αρχή που βαδίζει, αν δεν θέλουν κάποιοι να χρησιμοποιούν τον λόγο ψέμα, με την αναλήθεια. Και θα πω με εξής. Βάλαμε ένα στοίχημα του 2019. Πριν από αυτό να πω ότι ακούστηκε ότι η δημοτική αρχή είναι συνέχεια της προηγούμενης. Έτσι. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την τοποθέτηση. Η διοίκηση, ναι, έχει συνέχεια, αλλά η κάθε δημοτική αρχή είναι διαφορετική από την προηγούμενη και από τις προηγούμενες. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, προσπαθήσαμε το φθινόπωρο του 2019, λίγους μήνες μετά από την ανάληψη της δημοτικής αρχής, να ξαναδώσουμε ζωή και μια καλύτερη περιληπτική φροντίδα στο δημοτικό πάρκο κήπο, όπως ακριβώς που αρμόζει και που πρέπει, προκειμένου να αλλάξει όσο ουσιαστικά και να γίνει πιο ελκυστικός στους πολίτες, στην κοινωνία. Και νομίζω ότι ως έναν βαθμό το έχουμε πετύχει αυτό. Με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή, με τις παιδικές χαρές, με την τοποθέτηση και επίθεση δέντρων, θάμνων, λουλουδιών, με τη δημιουργία παρτεριών, και το 2019 μέχρι το 2024. Και θα σταματήσουμε εδώ. Ξέρετε ότι μόνο το 2024 φυτέθηκαν πάνω από 150 λουλούδια σε γεμισμένα παρτέρια, θάμνη και δέντρα. Και αν ανατρέξουμε πριν, από το 2019, και όλα αυτά που λέω, τα στοιχεία είναι στην υπηρεσία και μπορούν να δουν ακριβώς και τις συμβάσεις που έχουν γίνει και τις τοποθετήσεις φυτεύσεις λουλουδιών που έχουν γίνει, μπορώ να πω ότι μέχρι και σήμερα, από 2019 μέχρι και σήμερα, έχουν μπει πάνω από 1500 μικρά λουλούδια, θάμνη και δέντρα. Και δεν είναι αυτή η εικόνα, κύριοι, του Δημοτικού Πάρκου το 2024, με την εικόνα που είχε το 2019. Και επειδή ο αντιδήμαρχος είχε πει ότι ναι, το πάρκο ίσως εγκαταλείφθηκε, επιβεβαιώνω την τοποθέτηση αυτή. Από τότε που έγινε, δεν αγαπήθηκε. Από τότε που έγινε, σκεφτόταν πώς θα το χαλάσουν. Περιμέναν την ημερομηνία παράδοση, το πρωτόκολλο παράδοση, την πενταετία, για να αποφασίσουν μετά τι αλλαγές πρέπει να κάνουν. Και η πρώτη αλλαγή ήταν πώς θα ανοίξουν πάλι τον δρόμο. Ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα. Αλλά ένα έργο το οποίο είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία δόθηκαν χρήματα από εθνικούς φορείς και όχι μόνο, ποιος μπορεί να πάρει απόφαση για να το ανατρέψει μέσα σε μια νύχτα? Έχουμε υποχρέωση να το καλυτερέψουμε. Και νομίζω ότι η προσπάθειά μας και με τη φύτευση δέντρων και με την περιποίησή του, καθώς από το 2022 εκεί υπάρχει μόνιμος υπάλληλος, και όχι μονάχα ένας, και δύο και τρεις, χάρη στα προγράμματα του ΑΕΠ, το 1-1. Και η επόμενη διετία έχει προνοήσει την Δημοτική Αρχή να έχουμε πάλι υπαλλήλους σε μόνιμη βάση. Δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με το σύστημα της τάρτευσης και γενικά το ιδρυτικό σύστημα της περιοχής. Είχε θέματα. Και φροντίσαμε μετά τους ενώσεις που κάναμε και η τεχνική υπηρεσία και το Τμήμα Πρασίνου να αποκλείσουμε την επάνω περιοχή και να δώσουμε τον ανάγνωμα κάτω. Και νομίζω ότι όποιος μπορεί να εξηγήσει την περιοχή βλέπει μια βελτιωτική αλλαγή προς το καλύτερο. Μόνο αυτός που δεν βλέπει πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει γίνει αλλαγή εκεί. Και δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Και φώτα θα βάλουμε, απλά η διαδικασία. Δεν είναι ότι θέλω σήμερα να κάνω κάτι και βάζω τα φώτα αύριο. Δεν κάνω ένα κλικ, ανοίγω το διαδόκτη και μπαίνει φως. Πρέπει να περάσουμε προϋπολογισμούς, πρέπει να γίνει αναμόρφωση, πρέπει να έχουμε κωδικούς, πρέπει να ψηφιστεί αναμόρφωση, πρέπει να γίνουν οι μελέτες συμβάσεις. Και αφού γίνουν οι συμβάσεις, τοποθετούνται όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πάμε για να αλλάξουμε. Εκτός λοιπόν από αυτά, οι δύο υπηρεσίες, το Τμήμα Πρασίνων και η Διεύθυνση Εθνικών Υπηρεσιών,
και ενίσχυσαν την κυπευτική υποτεχνική παρουσία, αλλά και το λειτουργικό μέρος του Δημοτικού Πάρκου. Ξέρετε ότι το 2019 κάναμε για πρώτη φορά το αποουσιάζουμε τον δημοτικό πολιτισμό. Όταν πήραμε την απόφαση για το πού θα κάνουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Φιλοχώρου, του Χριστουγέννου, το Χριστουγεννιάτικο χωριό, η απόφασή μας να πάμε στην περιοχή ήταν ακριβώς για να δώσουμε τον κόσμο τη δυνατότητα να τον δει το χώρο, να τον αναπτύσσει και να τον επισκεφτεί. Και μάλιστα 4 χρόνια συνεχόμενα γινόταν εκδηλώσεις εκεί με επιτυχία. Τώρα το καλοκαίρι η ομορφιά του πάρκου είναι διαφορετική. Όχι μόνο γιατί έχει τα δέντρα και γιατί έχει λίγο τη χαρά. Αν θέλετε να ζητήσω παράταση ένα τετάρτο ακόμα ή θα ολοκληρώσω. 5 λεπτά. Για 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω κάτι. Μας είπατε να μην μακρηγορήσουμε. Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, γιατί έχω τις απόψεις σου γιατί πολύ σε αφήσω. Και η ομορφιά λοιπόν αυτούς τους μήνες είναι συγκεκριμένη. Αυτά τα πάρκα που είναι καταλημμένα. Να πάρω το πάρκο του Δημοτικού Πάρκου Κύπρου. Να πάρω κάνω να βράξω το πάρκο Γαλήνης, στον Πάζαρο. Που είναι καταλημμένα. Πώς εξηγείται το ενδιαφέρον του κόσμου να τα κατακλείσει. Αν θα πάτε πάνω τώρα, στις 2 παιδικές χαρές που έχουν γίνει το 2023 στην περιοχή του πάρκου, είναι γεμάτο παιδιά. Είναι γεμάτο παιδιά. Εάν θα πάτε στην περιοχή του πάρκου, στο Πάζαρο, στην Γαλήνη, έχουν γίνει 4 παιδικές χαρές. Είναι γεμάτο παιδιά. Τα παγκάκια τα οποία υπάρχει η τεχνική υπηρεσία στην εκεί περιοχή είναι υπερπολαπλάσια από τα υπόλοιπα που πηγαίνει σε άλλες περιοχές. Γιατί το ζητάει ο κόσμος. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε 300 παγκάκια επειδή κάθε μέρα έχει γίνει 300 άτομα. Νομίζω για τα παγκάκια, για τα κάγκελα κτλ. Για το αν πρέπει το πάρκο δεν περιφράσεται. Η πλατεία δεν περιφράσεται. Η παιδική χαρά περιφράσεται. Εκεί πρέπει να υπάρξει πιστοποίηση και ασφάλεια τα παιδιά. Σε όλο τον υπόλοιπο χώρο, ο οποίος είναι κοινόχρηστος χώρος, θα πρέπει να υπάρχει υπέρημα της υποκτήρας των ανηλίκων και η προσοχή όλων των υπολείπων. Τώρα, όσοι πραγματικά από όλα αυτά μετρήσανε μόνο 2-3 δέντρα, τι να πω, τόσα μπορούν να μετρήσουν, τόσα λένε, αφού το έργο της αντίληψής τους είναι περιορισμένο. Και επίσης να πω ότι δεν σταματήσαμε και στο Δημοτικό Πάρκο της Εργασίας, καθώς προμηθευτήκαμε μέσα στην εβδομάδα και την αντίστοιχη σκούπα, προκειμένου να καθαρίσουμε τα φύλλα και οτιδήποτε υλικό βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Και έκανα την έκκληση την εξής. Όσοι πηγαίνουν εκεί, γονείς, ενήλικοι, θα πρέπει να αγαπήσουμε την περιοχή, όχι μόνο για την δυνατότητα που δίνει να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να ψυχαγωγούμαστε. Θα πρέπει να την προστατεύσουμε, να την προσέξουμε, να μην την λερώνουμε, να μην την βρωμάμε, να μην την βανδαλίζουμε, να πετάμε τα απορρίμματά μας όλα μέσα στα καλαθάκια. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα επίπεδο του πολιτισμού. Αυτή είναι η λύση που κάνουμε στους πολίτες. Είναι να προσέχουν το δημόσιο χώρο και να προσέχουν να είναι καθαρός και ευπρεπισμένος. Και την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, ξεκινούσε τον αντιπερισπασμό ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης χωρίς καμιά πρωτοτυπία. Και κάνω αναφορά για την επιχειρήματισμό που έγινε το 2017 στο πάρκο Γαλήνη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Απριλίου του 2017, ο μόνος ο οποίος είχε υποβάλει το αίτημα για να γίνει επιχωμάτωση, εκτός από τη Δημοτική Αρχή δια του Ταχτζή, του συγχωρεμένου, και του Δημάρχη τότε, ήταν ο κ. Καραμπίδης, σε αντιπολιτευτική παράταξη τότε, ο οποίος είχε επιλέξει. Ένα θέμα, κύριε Δημάρχη, που αφορά τους τριβάνες στην πλατεία του Σοβάζαρο, το οποίο και στην παλιότερη διοίκηση είχα κάνει τότε μια πρόταση. Αυτό έγινε ένα, όπως το λένε, εστία μόλυνσης. Ακριβώς και η πρόταση του τότε ήταν να χαλάσει, να γίνει έστω πράσινο ή κάτι άλλο για την επιχωμάτωση. Και μάλιστα συμφώνησε μετά ο Δήμαρχος και είπε, σωστά, ωραία, να βρούμε λουλούδια εποχιακά και να βάλουμε. Στην τοποθέτησή του ο συγχωρεμένος, ο τότε αντιδήμαρχος, ο κ. Ταρτσίδης, είχε πει,
το συντριβάνι πρέπει να μετατραπεί το συντριβάνι στο ζωμπάζαρο σε χώρο φύτευση φυτών. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Μπορεί να την πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ δεν διαφωνώ στο να μπορέσει να γίνει, αν είναι η επιθυμία του Δημοτικού Συμβούλου, κάτι το οποίο και έγινε. Και ερχόμαστε τώρα στην τοποθέτηση του επικεφαλής, που διαβάζω ακριβώς όπως είναι τη λέξη μέσα από τα πρακτικά και βγάλετε το συμπέρασμα εσείς. Τώρα, όσον αφορά και το θέμα που έθεσε ο κ. Καραμπίδης, δεν είναι για να μιλάμε, για να γελάμε, γιατί κάποιοι γελάσανε μέσα όταν το έθεσε για το συντριβάνι στο πάρκο. Ο ίδιος μέρος είναι μετά το λίγο την εικόνα του συντριβανιού αυτή τη στιγμή, η οποία είναι επιθυμητή για τα παιδάκια, γιατί ξέρετε, εκείνο το πάρκο φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο, παίζουν πάρα πολλά παιδιά και εκεί μέσα έχει εξαρτήσει από το κινητό του, έχει εξαρτήσει από το κινητό του και είναι ακραία επικίνδυνη. Αυτό είναι επικίνδυνο όταν διορθώσαμε τότε. Και από εκείνη τη στιγμή, το 2017, ξανά εμφανίστηκε στη θέα και στη θέαση του επικεφαλής αντιπολίτευσης το 2024, μετά από 7 χρόνια, όταν κάνουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις στην περιοχή, άλλο πάρα. Αν αυτό είναι αντιπολίτευση δομική ή αν είναι αντιπολίτευση στήρα, θα το κρίνει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πανηγυρίζουμε επαναλαμβάνοντας μονότονα στο ίδιο τέφο ότι βάλαμε δύο δεντράκια και να υποδεικνύουμε με το χέρι, μονότονα στο χέρι μάλιστα, τι πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή είναι δεκτική σε οποιαδήποτε τοποθετήσεις και σε οποιαδήποτε προτάσεις, αρκεί αυτά που λέγονται να τηρούνται και πρακτικά. Δηλαδή δεν θα τα καταλαβαίνουμε και να μην ψηφίσουμε. Και επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω ότι δεν εγκαταλείφθηκε το πάρκο Γαλλίου εκτός από την επιφύλαξη την οποία ανέφερε ο κ. Επιδήμαρχος. Και ότι θα γίνουν και εκεί βελτιωτικές κινήσεις, όχι επειδή μας τις επιβάλλει ο κ. Βαφιάτης με τα βιντεάκια, αλίμονο, αλλά επειδή όλα πρέπει να γίνονται με μία σειρά. Και νομίζω ότι αυτή η σειρά την οποία έχουμε πάρει θα την πραγματοποιήσουμε βήμα-βήμα, γιατί πραγματικά θέλουμε όλα τα παιδιά να βρίσκουν χώρο ψυχαγωγίας, χώρο επικοινωνίας και χώρο συναναστροφής σε ασφαλή σημεία, όπως είναι οι παιδικές χαρές μας, και σε ασφαλείς χώρους, όπως είναι τα πάρκα τα οποία διαθέτουν. Ευχαριστώ και εγώ. Και εδώ είναι η διαθέσιμη. Πήραμε λίγο μία απόφαση στο σώμα για να παραταθεί 45 λεπτά. Τι ώρα θα μας το πρώτο που θα το διορθώσουμε. Το κάνουμε στο παρελθόν, έχουμε τη δύναμη και την αξιοσύνη να το κάνουμε.